στον αέρα. Ναι, μισό λεπτό. Είναι προφανές ότι συζητήσαμε για τις αποφάσεις του Eurogroup. Είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Η χώρα παραμένει στην Ευρωζώνη και πορεύεται σταθερά στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Βεβαίως, τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις του Eurogroup πρέπει να βρουν και την συγκεκριμένη προέκτασή τους. Αναφορικά με αναπτυξιακή διαδικασία η οποία πρέπει να υπάρξει, σε σχέση πάντοτε και με την ανάγκη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και βεβαίως, το κυβερνητικό έργο πρέπει να έχει σταθερή την προσήλωσή του στο να υπάρξει και να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας αλλά και την αντιμετώπιση των ζητημάτων της κοινωνίας. Ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίο να υπάρξει με το δεδομένο ότι μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας υποβαθμίζονται κάθε μέρα και περισσότερο. Επιβεβαιώνεται κατά συνέπεια η επιλογή της δημοκρατικής αριστεράς να στηρίξει την κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που τα αντιμετωπίσαμε για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, να μην περιέλθει η χώρα σε πολιτική αστάθεια και να αρχίσει η διαδικασία για την έξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία έχει βρεθεί η χώρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με όλη την κοινωνία παρούσα, η οποία έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση όλων εκείνων των ζητημάτων που με την αντιμετώπιση τους είναι δυνατόν η χώρα να πάει μπροστά. Θέμα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Θα γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν υπήρξε απολύτως καμία συζήτηση. Δεν μας απασχόλησε ούτε και κατελάχιστον ένας ανασχηματισμός. Για πότε προσδιορίζετε εσείς αυτό? Σας είπα ότι δεν μας απασχόλησε, δεν αντιμετώπισε. Θέμα λειτουργίας της κυβέρνησης, θέματα για τη λειτουργία της κυβέρνησης γενικότερα. Δεν μας απασχόλησε ζήτημα ανασχηματισμού. Δεν ετέθη με την οποιαδήποτε εκδοχή κάτι τέτοιο. Θέμα αλλαγής περιεχομένου της προγραμματικής συμφωνίας ετέθη, επαναπροσδιορισμού της επικαιροποίησης. Εκείνο το οποίο τίθεται, εκείνο το οποίο ετέθη και τίθεται κάθε μέρα διεκδικώντας την υλοποίηση είναι η προώθηση μιας πολιτικής που θα υλοποιεί αναπτυξιακή διαδικασία, στήριξη της κοινωνίας και αξιοποίηση δυνατοτήτων που υπάρχουν μετά και την βέβαιη εξέλιξη των πραγμάτων για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Έχουμε τώρα ένα νέο πλαίσιο, μια νέα αφετηρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, προς όφελος των πολιτών, γιατί τώρα μόνον η ανάσχεση της ύφεσης και οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να πείσουν τους Έλληνες ότι υπάρχει προοπτική. Έχει αλλάξει το κλίμα. Πρέπει να πιστέψουμε και εμείς την υπόθεση αυτή. Πρέπει οι Έλληνες να νιώσουν πιο σίγουροι. Ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε τι τραβάει το κάθε νοικοκυριό, ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι άνεργος, τι σημαίνει να κινδυνεύει η επιχείρησή σου, τι σημαίνει να έχεις χάσει εισόδημα. Αλλά η χώρα έχει σταθεί όρθια και τώρα μπορεί να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος και να ξαναγίνει αυτοδύναμη και ισότιμη μέσα στην Ευρώπη. Άμεσος στόχος τώρα να ολοκληρωθούν αυτά που έχουμε αναλάβει σε σχέση με την επαναγορά των ομολόγων, να επαναανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, όχι οι τραπεζίτες, να πέσει χρήμα στην αγορά. Να πληρώσει το κράτος αυτά που χρωστάει στην αγορά και φυσικά η ρευστότητα να διοχετευτεί στην αγορά. Γι' αυτό η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνοδεύεται με τα τρία σύμφωνα που έχω πει, το σύμφωνο ρευστότητας, το σύμφωνο ανασυγκρότησης και το σύμφωνο ανάκτησης αξίας των τραπεζών για να πάρει το δημόσιο αυτά που βάζει στο τραπεζικό σύστημα. Έχετε όμως και θέματα στο εσωτερικό. Αλλαγή στη λειτουργία της κυβέρνησης, υπάρχουν αριθμίες. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε αυτά. Δεν ήταν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να στραφεί η χώρα στην έξοδο από την κρίση. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, πότε θα για την έξοδο στη γη? Αυτά τα πούμε αύριο.